θα τα μάθω τώρα, ωραία. Γιατί με έχουν ενημερώσει και από το κοντρόλ. Και θέλω να μου πεις τι είπατε εκείνη την περιβόητη νύχτα. Παιδιά, συγγνώμη, όταν ανακοινώθηκε ότι εκείνη τη διαβόητη νύχτα είπαμε τα ίδια που είχα ξαναπεί. Απλά έκανε εντύπωση το ότι τα είπα στο ενώπιόν της, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Δούξα θα παρουσιάσει το Dancing, όλες οι εκπομπές, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η θεματολογία μας, σχολιάσαμε το αν μας αρέσει η Δούξα σε αυτό το ρόλο. Ναι. Και μάλιστα έγινε μία σύγκριση αν μας αρέσει σε σχέση με την προκάτοχό της. Ναι. Εξέφρασα λοιπόν την άποψη ότι εγώ θεωρώ ότι η Ζέτα ήταν πιο ταιριαστή σε εκείνο το show. Νομίζω το κάνανε πάρα πολύ αυτό. Δεν ήμουν η μόνη. Απλά ήμουν η μόνη που όταν την κάλεσαν στην εκπομπή και της είπαν τι είπες για την Δούκισσα, δεν είπα είχα πει ότι δεν θα είσαι καλή, αλλά τελικά είσαι καταπληκτική. Είπα ότι είχα πει ότι η Δούκισσα ίσως να ήταν προτιμότερη σε αυτό το ρόλο. Καλά, αν είχες κάνει κολοτούμπα και έλεγες το αντίθετο, θα έβγαινες ψεύτικα. Επίσης, οπότε εγώ το θεωρώ ότι ήταν και, είναι και ευγενικό να το λες, γιατί κατηγορήθηκα για γένεια επειδή το είπα μπροστά της. Ίσως είναι και ευγενικό να το λες στον άλλο, γιατί του δίνεις και την ευκαιρία να απαντήσει, έτσι δεν είναι? Αυτή η εφοπλιστική σου ειλικρίνεια, γιατί έτσι θα το χαρακτήριζα, σου έχει στερήσει πράγματα γενικότερα, είτε σε δουλειά, είτε σε, μάλλον σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε προσωπικό. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, ξέρεις, θέλουμε και λίγο το παραμύθι μας. Σίγουρα το θέλουν οι άνθρωποι το παραμύθι τους και ειδικά στην τηλεόραση. Όμως όταν εγώ καλούμε σε μια εκπομπή να λέω την άποψή μου και καλούμε ακριβώς για αυτό το ρόλο, δηλαδή για δημοσιογράφο με πήρανε. Okay, και για να τοποθετούμε σε διάφορα θέματα. Το να πεις ότι δεν μου ταιριάζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε αυτό το show είναι το λιγότερο που μπορεί να πεις. Δηλαδή όταν μου αρέσει κάτι το λέω, απλά δεν βγαίνει προς τα έξω. Τώρα που έχουν περάσει κάποια ζωντανά και η Δούκισσα έχει προχωρήσει, πιστεύεις ότι έχει βελτιωθεί, έχει εξελιχθεί, πιστεύεις ότι μπήκε μέσα στο σόου, το έκανα δικό της? Είπα και στη Δούκισσα και μπροστά της, γιατί είχαν ήδη παίξει 3-4 dancing τότε, ότι είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Και όντως είναι πάρα πολύ καλή. Στέκεται αξιοπρεπέστατα, είναι πανέμορφη, υπερλαμπερή, αυτό που πρέπει να είναι για αυτό το σόου. Όμως, σε σχέση με τη Ζέτα, η οποία το είχε κάνει εντελώς δικό της και μπορούσε και είχε και μια επαφή και με την Κριτική Επιτροπή και με τους παίκτες παραπάνω, θεωρώ ότι η Δούκισσα αυτό δεν το έχει κατακτήσει ακόμα. Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται να το κατακτήσει. Η Ζέτα όμως δεν είχε σύγκριση πριν. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια που είχε στιγματιστεί με αυτό το παιχνίδι.